Έμα, τρόμου αλλά και οργή προκαλεί αποκάλυψη ότι σχεδόν ένα χρόνο μετά την τραγωδία των Τεμπών η χώρα παραλίγο να ζήσει και δεύτερη ανάλογη τραγωδία δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες βρέθηκαν σε τροχιά σύγκρουσης. Όπως αποκαλύπτουν τα νέα, ο οδηγός της μίας αμαξοστοιχίας παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, ενώ από τη Θεσσαλονίκη σε πορεία βρισκόταν το τρένο Λευκό Βέλος. Στο σημείο υπάρχει τηλεδιοίκηση και ο υπεύθυνος είδε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάλεσε λοιπόν τους δύο σειρμούς να μετακινηθούν. Τότε άρχισε να φωνάζει από τον ασύρματο στο μηχανοδηγό που πέρασε με κόκκινο να κινητοποιήσει το τρένο. Ούτε ένα χρόνο μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη, μια παρολίγων τραγωδία αποτράπηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου του 2023, σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου στα Νέα, δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες γεμάτες κόσμο παραλίγο να βρεθούν στην ίδια γραμμή στις Αχαρνές. Επρόκειται για τις αμαξοστοιχίες 13-13 που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς και την αμαξοστοιχία 51, το Λευκό Βέλος, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Αθήνα. Κατά τις συνθήκες που ακόμα εξετάζονται, η πρώτη αμαξοστοιχία παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Αυτό είναι το φωτόσημο ΡΟ 668 που παραβίασε η επιβατική αμαξοστοιχία 13-13. Εδώ κανονικά έπρεπε να περιμένει να ανάψει το πράσινο. Μετά την παραβίαση, κατευθυνόταν προς την γραμμή 102, στην οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν άλλη επιβατική αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σε ισορρονικό κέντρο Αχαρνών υπάρχει πλήρη ανάπτυξη της τηλεδιοίκησης με αιτησιές. Ωστόσο, αν υπήρχαν αιτησιές και στα τρένα, στους σειρμούς, θα είχε παιδίσει το τρένο στο φωτόσημο. Σε αυτό εδώ το σημείο, σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας του ΣΚΑ, τα δύο επιβατικά τρένα θα έμπαιναν στην ίδια γραμμή και σε τροχιά σύγκρουσης, αν ο τηλεσταθμάρχης δεν αντιλαμβανόταν εγκαίρως ότι η αμαξοστοιχεία 13-13 είχε παραβιάσει το κόκκινο φωτόσημο. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ των νέων, ο άνθρωπος στο κέντρο ελέγχου ούρλιαζε στον ασύρματο, καλώντας τον μηχανοδηγό της 13-13 αμαξοστοιχίας να σταματήσει. Υπάρχει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, δεν σημαίνει ότι στα επόμενα 20-30 μέτρα θα είναι το σημείο το οποίο μπορεί να γίνει μια πιθανή πρόσκρουση των τρένων. Υπάρχει αυτό που λένε ένα μήκος επικάλυψης. Τα τρένα προτού ακινητοποιηθούν κινούνταν σε συγκλίνουσες γραμμές και όχι με τοπικά, μετά από παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. 50 ημέρες μετά το συμβάν, στις 14 Φεβρουαρίου, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ζητά εξηγήσεις από τη Hellenic Train και τον ΟΣΕ. Το έγγραφο κοινοποιείται και στο Υπουργείο Μεταφορών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ενωτέρω παραβίαση συνιστά πρόδρομο παράγοντα ατυχήματος, σας επισημαίνουμε ότι έως και σήμερα δεν μας έχετε γνωστοποιήσει τη σχετική έκθεση πόρισμα εσωτερικής διερεύνησης του ανωτέρω συμβάντος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα των νέων, στελέχη της Hellenic Train υποστηρίζουν ότι για το περιστατικό ευθύνεται η ολισθηρότητα των γραμμών, όπως υποστήριξε και ο μηχανοδηγός. Ο ΣΕ από την πλευρά του λέει ότι υπήρξε παραβίαση του σηματοδότη, αλλά η τηλεδιοίκηση και η έγκαιρη παρέμβαση του σταθμάρχη ήταν σωτήριες. Παραβίαση φωτοσήματος, ολισθηρότητα, τηλεδιοίκηση και πάλι στην αναμονή για τα πορίσματα. Σύνδεση με τον συνάδελφό μας τον Κώστα Ντελέζο που έκανε και την αποκάλυψη. Κώστα, εδώ το τρομακτικό που μας βοήθησες να ανακαλύψουμε είναι ότι ένα χρόνο σχεδόν μετά τα Τέμπη, 10 μήνες για την ακρίβεια, τίποτε δεν έχει αλλάξει, τόσο πολύ τουλάχιστον, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να πούμε ότι όντως ήταν ένα σοβαρό περιστατικό, το οποίο δεν εξελίχθηκε σε συμβάν. Η διερεύνηση του συγκεκριμένου περιστατικού θα δείξει και τις ευθύνες. Όμως διαπιστώνουμε ότι σχεδόν αρκετό χρόνο μετά τα Τέμπη, τουλάχιστον δεν έχει αλλάξει η κουλτούρα. Δηλαδή, έχουν εγκατασταθεί συστήματα τηλεδιοίκησης, έχουμε ETCS, έχουμε GSMR σε ένα μεγάλο μέρος του δικτύου, όμως δεν έχουμε την κουλτούρα, δηλαδή η κουλτούρα της ασφάλειας. Εδώ είδαμε ένα τρένο το οποίο περνάει με κόκκινο και συνεχίζει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, Κώστα, συγγνώμη,
Υπάρχει ένα με κόκκινο περάσουν το αυτοκίνητο και σε πιάνει η τροχιά και σου δίνει κλίση. Και όλος πέρασε με κόκκινο το τρένο. Έπρεπε λοιπόν να μπει στο σταθμό με συγκεκριμένη ταχύτητα. Δηλαδή η ταχύτητα και όταν φτάνοντας στο σταθμό των Αχαρνών δεν έπρεπε να ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Και πλησιάζοντας προς το φωτόσημο θα έπρεπε να μειώνεται 40-20 έτσι ώστε να φτάσουμε σε ασφαλή πέδηση. Εδώ δυστυχώς πρέπει να δούμε τι ακριβώς συνέβη μέσω Κώστα, του... Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση στο χειριστήριο, ας το πούμε έτσι, του τρένου, το χειρισμό του τρένου να τον είχε ένας άνθρωπος που δεν θα έπρεπε να τον έχει? Κοιτάξτε να δείτε, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι μέσα στην καμπίνα της μηχανοδήγησης ήταν και μαθητευόμενος μηχανοδηγός. Ο μαθητευόμενος μηχανοδηγός... Σε ποιο τρένο από τα δύο, στο αυτό που παραβίασε. Σε αυτό που πέρασε το κόκκινο, στο στη 13-13, η οποία παραβίασε το κόκκινο. Και δεν θα έπρεπε να ήταν μέσα στην καμπίνα ο συγκεκριμένος μαθητευόμενος, διότι ο μηχανοδηγός δεν έχει άδεια εκπαιδευτή. Άρα λοιπόν, πώς μπήκε μέσα? Και το ερώτημα που τίθεται είναι ότι την ώρα, την κρίσιμη στιγμή, ποιος είχε την ευθύνη της μηχανοδήγησης? Υπάρχει περίπτωση να έχει την ευθύνη ο μαθητευόμενος που δεν είχε και κανονικό εκπαιδευτή? Αυτό είναι προς διαρεύνηση. Δηλαδή, καλά, αυτό σημεία. Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Τώρα έχουμε μέσα Μαρτίου σχεδόν. Δεν το έχουν διερευνήσει ακόμα. 2,5 μήνες έχουν περάσει. Υπάρχει μία διελκυνστίδα. Ο ΣΕ ξεκίνησε να τη διερεύνηση, ξεκίνησε να συντάσσει πόρισμα, όμως για να ολοκληρώσει το πόρισμά του πρέπει να πάρει από την Hellenic Train να πάρει τον ταχογράφο, να δει με τι ταχύτητα έτρεχε το 13-13 μέσα στο σταθμό. Επίσης έπρεπε να έχει την αναφορά του μηχανοδηγού. Από την πλευρά της Hellenic Train, όπως πληροφορούμαστε, διότι επισήμως δεν έχουμε κάποια απάντηση, είπε ότι εφόσον υπήρξε ολίσθηση δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Εδώ λοιπόν έχουμε σχεδόν 2 μήνες και πρώτα κάτι. Πρώτα γιατί μας πήρε 2 μήνες να το μάθουμε αυτό? Ναι, δυστυχώς έπρεπε να κάνουμε ρεπορτάζ. Δηλαδή, και βέβαια η δουλειά η δικιά μας είναι να κάνουμε ρεπορτάζ. Συγγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα καλά. Η Hellenic Train αποφάσισε μόνη της, δεν χρειάζεται διερεύνηση? Μέχρι στιγμής αυτό ξέρουμε. Θα πρέπει όμως να συνταχθούν 2 πορίσματα, ένα από τον ΟΣΕ και ένα από τη Hellenic Train, τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν στην ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων και να πάνε και στον νεοσύστατο φορέα που είναι για τη διερεύνηση των αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Κάτι τέτοιο καθυστερεί και περιμένουμε τα πορίσματα μέχρι στιγμής. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.